την αγάπη, την είχε τη λατρεία αυτή ο κόσμος πάντα για αυτόν. Είναι μια βραδιά ξέχαστη για μένα, θα είναι συγκινητική πολύ. Είναι ο χοροδιακός Θεοδωράκης, 300 χοροδοί, αλλά είναι και πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες. Είναι και ένας άνθρωπος που πιστεύει και στους καλλιτέχνες και έχει δώσει ευκαιρία σε όλους. Καλά, τώρα αυτό που λέτε θέλει, να πάρουν τον το έργο του οι νέοι. Άμα τον δείτε, έχει τη σπίφα του Εφήβου στο πρόσωπό του. Έχει πιστέψει και στο Σάκη Ρουβά, έχει πιστέψει σε ανθρώπους που δεν περιμένουν. Για όνομα Θεού, γιατί το έργο του λένε. Ποιος δεν θα έχει δικαίωμα με τα 50 χρόνια να τραγουδάει Θεοδωράκη. Θα ξέρουμε αν είναι εκείνη την εποχή ένας λαϊκός ή ένας της όπερας. Το έργο αυτό είναι κληρονομιά σε όλους τους Έλληνες. Πολύ περισσότερο σε όλους τους καλλιτέχνες. Πάντως, κύριε Λιάννη, τις τελευταίες ημέρες έχετε συζητηθεί από όλους για τη συνέντευξη που πήρατε. Δεν θα πω λέξη για το θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου, τιμώ την ίδια την Πάολα και τη σιωπή που κράτησε με την έννοια του πένθους για το πένθος που είχε. Ό,τι ήταν από το είπα, παρεμηνεύτηκε μια δήλωση ενός εξαιρετικού πλάσματος. Παρεμηνεύτηκε. Το πνεύμα της συζήτησης ήταν άλλο. Συζητούσαμε για Αγγελόπουλο και Χατζηδάκη. Τον λατρεύει, τον καταλήγει, τον παραδέχεται, αλλά είπε με το πνεύμα της ότι ο Αγγελόπουλος έκανε διαφορετικό. Ήταν σαν ζητιάνος της αγάπης. Πήρε λάθος τον τίτλο. Όχι, δεν λέω τίποτα. Δεν θέλω να κάνω κριτική για τίποτα από αυτά. Είμαι δημοσιογράφος και δεν κάνω. Λέω ότι σέβομαι το πνεύμα της ίδιας της εξαιρετικής αυτής κυρίας και σπουδαίας καλλιτέχνητας για μένα πια, τώρα που την γνώρισα, η οποία είχε ένα πένθος, το τιμά. Και εγώ σε αυτό το διάστημα θα σιωπήσω. Δεν έχω να πω τίποτε περισσότερο. Τα είπα όλα. Θεωρώ ότι αδικήθηκε με την έννοια. Αλλά όμως δεν εννοούσε ποτέ, είπα όλα, ότι ο Κωνσταντίνης εκμεταλλεύτηκε για ίδιον όφελος αυτό το πράγμα. Δεν ήταν το πνεύμα της συζήτησης αυτό. Ακόμα και αν γράφτηκε κάπως έτσι, είναι λάθος που δεν οφείλεται στην Πάολα. Μάλιστα. Τελικά μίλησε. Είπε, δεν θα μιλήσω, αλλά μίλησε. Μίλησε. Και καλά έκανε, βέβαια.